τα πλημμένα ύμωνα. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό και θέλει αυτό το μυαλό να το γεμίσουμε. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για άλλες σιούλες. Το μυαλό υπάρχει για να μπορούμε να το γεμίσουμε με ό,τι θέλει το σωστό, έτσι ώστε και τη ζωή μας να διευκολύνουμε και να γινόμαστε χρήσιμοι στους άλλους. Και μάλιστα λέει δράξαστε παιδείας, δηλαδή όχι αν ασχοληθείτε ή χάσετε και διαβάστε, αρπάξτε, κάντε του, απάνω. Ακριβώς και μόνο έτσι μαθαίνονται τα γράμματα. Και να ξέρετε ότι όποιος έχει τέτοιο πρόβλημα και τέτοια διάθεση μόνο, μπορεί να κατανοήσει ότι η παιδεία είναι η υπόθεση ζωής. Η διάθεση είναι η μελέτη, η μελέτη θα σας ανοίξει δρόμους, θα σας δώσει δυνατότητες και βεβαίως θα δώσει και τη χαρά και τους εκπαιδευτικούς και τους βοηθούς να θαυμάζουν ήδη την πορεία. Τρέξτε μου όμως να πω και κάτι ακόμα που αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον άγριο χώρο το ζω. Στη ζωή σας θα ανοίξει δρόμους, διάφορο. Ένας δρόμος είναι αυτός που είπε ο Σεβασμιότατος. Η γνώση θα είναι η πορεία. Ένας άλλος δρόμος είναι ακριβώς εδώ γύρω σας, πίσω σας. Γιατί αν γυρίσετε και δείτε τα συστήματα, θα αντιληφθείτε. Θα αντιληφθείτε ότι στην κοινωνία μας υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θέλουμε, που έχει άλλη κουλτούρα και που δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα στις σχολικές μας οικονομίες αλλά και αλλού. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος λοιπόν από να αλλάξουμε όλοι μας. Να αλλάξουμε την κουλτούρα μας σαν κοινωνία. Να βοηθήσουμε αυτά να λύσουν πια. Δεν είναι δυνατόν ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορούν να φυλάξουν με καλό τρόπο όλα όσα αυτά τα πραγματικά γίνονται στην πόλη. Και σε κάθε γειτονιά της πόλης υπάρχει σχολική υποδομή. Υπάρχουν σημαντικές σχολικές υποδομές. Δεν μπορούν αυτές να μείνουν κλειστές και να είναι για τη μισή μέρα μόνο και τις υπόλοιπες ώρες κλειδωμένες και να πηδάνε τα παιδιά από τα κάγκελα. Εμείς έχουμε πάρει πια πολιτικά την απόφαση. Θα πάμε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 10 πρώτων σχολείων με ανοιχτές αυλές. Θα εγκαταστήσουμε βιβλιοθήκες. Θα είναι μάλλον τα σχολιά που έχουν το απόγευμα και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του παιδιού, προκειμένου να δούμε πώς δουλεύει αυτό το σύστημα όλο, έτσι ως πόλος έλξης όλης της γειτονιάς και όχι μόνο όσων πηδούν τα κάγκελα των σχολείων. Με ανάπλαση των αυλών, είμαστε σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητήριο, με δημιουργία βιβλιοθηκών μέσα στις σχολικές δομές.